Σε δήλωση που εξέδωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αναφέρει ότι ένα στολίσκος πλοίων από το στόλο του Ειρηνικού, αποτελούμενος από το καταδρομικό Βαριάγκ, το αντιτορπιλικό Αντμιράλ Τριμπούτς και το πετρελαιοφόρο στόλου Μπόρις Μπουτόμα, έχει φτάσει στο Ιρανικό λιμάνι Τζαμπαχάρ. Αντιπροσωπεία του Ρωσικού Ναυτικού θα λάβει μέρος σε συνέδριο στο Ιρανικό λιμάνι για τη διοργάνωση κοινών ναυτικών ασκήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν πολεμικά πλοία από τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα αργότερα αυτό το μήνα. Η αποστολή πλοίων από το ρωσικό στόλο του Ειρηνικού ξεκίνησε ένα μακρύ ταξίδι από το Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας λίγες μέρες πριν από την έναρξη του νέου έτους. Σύμφωνα με τον Λεβάν Τζαγκαριάν, πρεσβευτή της Ρωσίας στην Τεχεράνη, βασικός στόχος των ασκήσεων είναι η λήψη μέτρων για την προστασία της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και του αγώνα κατά των πειρατών. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, οι κοινές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.